Πάβουν όλοι κυρίως να καταλάβουν οι συμπατριώτες μας. Είναι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, που είναι ταλαιπωρημένοι, που έρχονται από πόλεμο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε είδηση που τους δίνει η ελπίδα πιάνονται από αυτή. Με αυτό το οποίο κάνουν, διακινδυνεύουν ακριβώς το μέλλον. Σε αυτό προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία θέλει χρόνο, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας. Ο καθένας έχει ένα ξεχωριστό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να του εξηγήσουμε πώς θα λυθεί και όχι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ακούγοντας ποια είναι η πραγματικότητα της πρωτοβουλίας που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, τις δυνατότητες που έχουν, αλλά και εμείς ακούγοντας πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν και πώς να το πω, σε ορισμένες περιπτώσεις για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως δημιουργούν και αδικίες που τους δυσκόλεψαν τη ζωή, όλα αυτά νομίζω ότι με τη συζήτηση θα βρούμε τη λύση και θα τελειώσει. Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, και αναφέρομαι ακόμα και σε αυτούς που νομίζουν, και δεν μιλάω για γιατροί τους, δεν μιλάω για σκοτεινά κυκλώματα, αλλά για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούν να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, δεν τους οδηγούν πουθενά. Δεν υπάρχει λύση σε αυτά τα προβλήματα με αυτούς τους τρόπους. Υπάρχουν διαφορετικοί, και κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι με ειλικρίνεια να λέμε σε ανθρώπους ταλαιπωρημένους ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες είναι οι προοπτικές. Γνωρίζουμε όλοι εμείς τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι θυμούνται την Ιδωμένη. Σήμερα η χώρα έχει ένα σύστημα προστασίας των ανθρώπων αυτών με στέγαση, με οικονομικό επίδομα, με προγράμματα ένταξης τα οποία ξεκινάνε, τα οποία θα πρέπει και αυτοί να ενημερωθούν και μέσα σε αυτό να προσπαθήσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η χώρα να λύσουμε τα προβλήματα. Βάζουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή διάσταση. Αυτό είναι μήνυμα ότι πράγματι θα πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλει ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά βεβαίως αυτές δεν επιβάλλονται με τους τρόπους αυτούς. Έχετε καταλάβει πώς... Αυτό προσπαθούμε αυτή την ώρα. Έχετε καταλάβει πώς διακινήθηκε αυτή η πληροφορία? Νομίζω ότι έχετε περισσότερες πληροφορίες από μένα, αλλά καταλαβαίνετε από πάρα πολλά δίκτυα που έχουν τους δικούς τους σκοπούς, και βεβαίως επειδή απευθύνονται σε ανθρώπους που ψάχνουν την ελπίδα, καταλαβαίνετε, έχουν και ένα εύκολο υπόβαθρο. Έχει ξανασυμβεί να διακινούνται τέτοιου είδους πληροφορίες? Πιθανώς ναι, αλλά ίσως δεν είμαι πιο κατάλληλος να απαντήσω. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέλος πάντων έτσι, ένα τέτοιο πιο μαζικό φαινόμενο.